στη διάθεση των μικρών παιδιών τέθηκε και επίσημα από την Τρίτη, φέροντας και το γνήσιο σήμα πιστοποίησης από το Υπουργείο Εσωτερικών η παιδική χαρά στον Κουραμπά. Το ατύχημα πριν από 1,5 χρόνο με τον ακροτηριασμό του δαχτύλου ενός 4χρονου αγοριού στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στη χώρα για την ασφάλεια των παιδικών χαρών και για την αντιμετώπιση παθογενειών και ανεπαρκειών του θεσμικού πλαισίου. Ο Δήμος Ιωαννιτών έκανε έναν αγώνα δρόμου τους τελευταίους μήνες για να ανοίξει παιδική χαρά και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατριτζίδης ήταν από τους πρώτους το πρωί της Τετάρτης που είχαν την ευκαιρία να δουν τα πλατιά χαμόγελα των μικρών παιδιών που πλημμύρισαν με τις φωνές τους την παιδική χαρά. Η Δημοτική Αρχή, όπως είπε, μέχρι το τέλος του έτους φιλοδοξεί να παραδώσει στους πολίτες περίπου 15 πιστοποιημένες και ανακαινισμένες παιδικές χαρές. Δεν είναι κάτι για να πανηγυρίζουμε, είναι κάτι το οποίο το οφείλαμε να το κάνουμε, αυτονόητα πράγματα κάναμε. Να κάνουμε και μία αναφορά ότι δεν θέλουμε να ξαναπανηληφθούν σαν το συμβάν που συνέβη, διότι ο σκοπός είναι αυτός, η μέρημνά μας είναι να έχουμε μία ασφαλή και λειτουργική παιδική χαρά. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι τόσο στην συγκεκριμένη παιδική χαρά όσο και στις άλλες δύο που έχουμε αυτή τη στιγμή την πιστοποίηση να ανταποκριθούμε με τις καθημερινές μας επισκέψεις και ξεκινώντας η μεγάλη εργολαβία των 50 παιδικών χαρών θα μπούμε σταδιακά στην λειτουργία. Αρχικά πιστεύουμε μέχρι το τέλος του 16, 15-16 παιδικές χαρές στο κέντρο της πόλης και στις μεγαλύτερες συνοικίες και γενικά νομίζω ότι η προσπάθειά μας αρχίζει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και μην ξεχνάμε ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια ή χειρότερη μοίρα. Και να κάνουμε και μία αναφορά, πρόσφατα ο Δήμος Ζήτσας πήρε απόφαση να ξυλώσει όλες τις παιδικές χαρές. Επομένως, κατανοούμε την όποια καθυστέρηση υπάρχει, δεν είναι εύκολο το θεσμικό πλαίσιο. Ο Γιαννιώτης επενδύει για μία ακόμη φορά μεγάλα ποσά, γιατί το ποσό των 600.000 βγαίνει από τα ανταποδοτικά, άρα βγαίνει από εμάς τους πολίτες και εμείς οφείλουμε να κάνουμε τα ελάχιστα ώστε να κρατήσουμε τις παιδικές χαρές ανοιχτές και να μην είναι επικίνδυνες. Είναι ένα σοβαρό θέμα που θίγω εδώ. Εμείς οι ίδιοι είμαστε που τα βανδαλίζουμε, εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να τα διατηρήσουμε και πραγματικά να σεβαστούμε τα χρήματα των συμπολιτών μας. Εγώ θα πω ότι με την ενασχόληση αυτή, σε όλη αυτή τη χρονική στιγμή, με την έννοια ξεκινώντας γιατί δεν παίρνουμε πιστοποίηση, πού πάσχουμε, τι πρέπει να κάνουμε, μάθαμε πολλά. Θεωρώ ότι εάν ο μηχανισμός δεν αγκαλιάσει τις παιδικές χαρές, και το λέω αυτό να φύγουμε από τη φοβία, έτσι, ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες, το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν, ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι της όλης λειτουργίας, αλλά από την άλλη μεριά η ίδια η υπηρεσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της, να, και εμείς από πίσω σαν πολιτικοί προϊστάμενοι να στηρίξουμε και να σταθούμε στο πλάι όλων αυτών, διότι πραγματικά η υπηρεσία είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει στις παιδικές χαρές. Επιτέλους ήταν μια όση, είναι μια όση πλέον για την πόλη, για τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι θα συγκεντρωθούν και άλλα παιδιά σιγά σιγά και θα μείνουν ικανοποιημένα. Αρκεί να συντηρηθεί, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα επιβλέπει και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το μυστικό βρίσκεται μόνο στη συντήρηση ή και στη συμπεριφορά τη δική μας. Μεγάλη κουβέντα είπατε τώρα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να διασφαλίσουμε την καλή κατάσταση του χώρου αυτού, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ασυνόμευση, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται για να διατηρηθεί αυτός ο χώρος, γιατί είναι ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος. Εγώ για πρώτη φορά έρχομαι εδώ και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θα είναι ικανοποιημένα και οι γονείς φυσικά που θα έχουν ένα χώρο να ξεκουραστούν για μία ώρα. Τις τελευταίες ημέρες πάντως άγνωστοι προχώρησαν σε μια ακατανόητη όσο και επικίνδυνη δολιοφθορά σε ένα από τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, το οποίο έκοψαν με πριόνι έναν κορμό που συγκρατεί ολόκληρη την κατασκευή.
Εδώ ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θέλω να πω σήμερα ότι είναι πολιτικό, η προβοκάτσια είναι πολιτική. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία μπορεί να υποθέσει ο καθένας μας. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να φροντίζει καθημερινά όλους γενικά τους χώρους, δεν είναι μόνο τις παιδικές χαρές, τις πλατείες του, διότι πραγματικά οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν πολλά πράγματα και νομίζω ότι οι δημόσιοι καθαροί και ασφαλείς χώροι είναι αυτοί, αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο και τελευταίο μέλημά μας.